Στο άλσος της Νέας Μύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2014 παρουσιάζονται οι βάκχες. Μαζί μας είναι η Αγλαία Παπά, ο Διόνυσος της παράστασης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Διόνυσος φέρνει μία λατρεία, μία θρησκεία, η οποία είναι νεοτεριστική, αλλά ταυτόχρονα και πολύ σκληρή. Ο Διόνυσος φέρνει το καινούριο, φέρνει την ανατροπή, φέρνει την επανάσταση. Η επανάσταση είναι πάντα εκ θεμελίων. Δεν μπορεί να γίνει επανάσταση αλλιώς. Δεν είναι μια νέα θρησκεία, φέρνει την επανάσταση. Ζητάει από τους ανθρώπους να βρουν την ελευθερία τους. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορείς να βρεις την ελευθερία σου, αν δεν ξέρεις να διαχειριστείς την ελευθερία σου, θα καείς. Πόσο δύσκολο είναι μια παράσταση η οποία είναι 2 ώρες με χορό, με τραγούδι, με κίνηση? Αυτό νομίζω ότι σε εμάς δεν είναι σωστή ερώτηση, γιατί εμείς πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι για να κάνουμε αυτές τις παραστάσεις. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα για εμάς. Συγγνώμη. Δεν κάνευτε δηλαδή αυτό. Συνεχίζετε τις παραστάσεις σας αλλού? Είναι η τελευταία μας παράσταση. Γι' αυτό και με βλέπετε έτσι. Μάζεψα τα πράγματά μου και φεύγω. Πάω σπίτι μου. Έχετε κάποια σχέδια για το χειμώνα? Τι να κάνουμε. Έχουμε. Θα συνεχίσουμε την παράσταση του Θόδωρου Τερζόπουλου που κάναμε και πέρυσι στο Αμόρ. Θα συνεχίσω το Ριχάρδο το δεύτερο που έκανα στο Βρυσοδεψίο. Και νομίζω ότι με την καινούργια χρονιά θα υπάρξουν και μερικά άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πολύ. Γεια σας. Βλέπουν Αραβία. Έρχομαι από όλη την Ασία. Η Ασία που ως τη θάλασσα απλώνει τους πολλούς της λαούς και με θάλασσα βρέχει το χρυσό της στο μέτωπο και ακουμπάει σε πόλεις με πανόραιους κρίνους. Και ταιριάζει τα πλήθη ανθρώπων, κόσμο πηχτό, Ελλήνων και βαρβάρων. Την Ασία με χορούς τις λειτουργίες μου εδίδαξα, φανερός να φανώ Θεός τους ανθρώπους. Και ήρθα εδώ, στην Ελλάδα, από τη γη των Θηβαίων αρχίζω ανέκραξα. Και με δέρμα μικρών ελαφιών τους ανθρώπους εσκέπασα, τύρσω στα χέρια να κρατούν βέλος από κισό. Τις αδερφές, τις μητέρας μου, τις κακόβουλες. Από το άλσος της Νέας Μύρνης και τις βάκχες, για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού.